Σπύρο Σταυρούλια έρχεται κοντά μα. Σα τα είχαμε πει από χθε, κυρίε και κύριοι. Και τώρα έρχεται καλώς ο Σπύρος καλώς, να να μας Σπύρο να μα τα κάνει. Καλώ τον. Έρχεται να μα τα κάνει τάλιρα ο Σπύρο. Γιατί. Ιαννά, αυτό που λέμε. Φαίνεται ότι έχουμε μπλέξει άσχημα με το κομμάτι τη τεχνολογία. Το λέω γιατί. Γιατί φαίνεται ότι ο κύριο Πιτσιλή στην ΑΔΕ είναι γκατζετάκια. Και ό,τι κυκλοφορεί σε εργαλείο το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει στην πάταξη τη φοροδιαφυγή. Το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιεί. Έτσι. Τι είναι αυτό το καινούργιο κόλπο τώρα, Σπύρο? Είναι το BANCAP BANCAP <laughs> <Bank up>. είναι, <laughs> <το Bank account laughs> είναι το Bank Account Nexus Crosscheck Application. Α, ah, ας μείνουμε στο BANCAP Τόσο απλά. <laughs> ας μείνουμε στο Γιατί εμείς, Bankrupt. <laughs> <laughs> Ρεοκοπημένοι. Σωστά. Κάπως έτσι πάει. Για πες. Για εξήγησέ μας τώρα τι είναι. Αυτό. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ καινούριο. Δηλαδή yeah. Πάντα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισοδών τα τελευταία χρόνια έχει την δυνατότητα να παίρνει και να αντλεί στοιχεία από τι τράπεζε, από το mm -hmm. τραπεζικό σύστημα. Τώρα απλά μπορεί να τα συνδυάζει, αν καταλάβατε. Γίνεται ένα καλάθι όλα αυτά. Γίνεται ένα καλάθι, θα μπορεί άμεσα σε yeah. οποιαδήποτε εντολή ελέγχου, είτε αφορά φυσικό πρόσωπο, είτε αφορά εταιρεία, πληκτρολογώντα απλά και μόνο το άφημί του συναλλασσομένου, yeah. θα μπορεί εντό 48 ώρων να έχει τα στοιχεία τη τελευταία πενταετία. <coughs> Από όλε τι τραπεζικέ του συναλλαγέ. Άρα, για μια γιατί ακτινογραφία μα. Για γιατί τη τελευταία mm -hmm. πενταετία. Γιατί πίσω από αυτέ υποτίθεται ότι υπάρχει παραγραφή των χρήσεων. Υπάρχει χρήση, παραγραφή. Ε, να πούμε ότι στην πενταετία παραγράφονται οι mm -hmm. υποχρεώσει μα. Εκτό εάν δεν έχουμε υποβάλει φορολογικέ δηλώσει. Αν κάποιο δεν έχει υποβάλει mm -hmm. φορολογικές Οπότε... δηλώσει και πάει στα 15 χρόνια. Mm -hmm. Ή αν πρόκειται για ξέπλυμα, μαύρο χρήμα και τέτοια ναι. σήματα που κάπου αλλού. πάμε στα 20 χρόνια. Πάμε με βάση τι κάρτε τι οποίε έχουμε ετοιμάσει μέσα εδώ και στο να τι εξηγήσει πυρο. Μέσα στο μήνα περιμένουμε να ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προ αύξηση περιουσία. Mm -hmm. Με το οποίο η ΑΔΕ αποκτά άμεση πρόσβαση στα στοιχεία καταθέσεων, δανείων, επενδύσεων, θηρίδων, ηλεκτρονικών πορτοφολίων κάθε επιχείρηση και κάθε φυσικού προσώπου. Σε διάστημα δύο ημερών. Η ΑΔΕ θα έχει τι σχετικέ απαντήσει ναι. από τα αρμόδια τραπεζικά στήματα. Mm -hmm. σε πέντε ημέρε, εάν πάμε πέρα από την πενταετία. Αν ζητήσουμε στοιχεία πέρα από την πενταετία, θα σε πρέπει πέντε να πέντε έχουμε τα στοιχεία εντό πέντε ημερών. Ωραία. Mm. Τώρα, πού οδηγεί τι συμπεράσματα από <laughs> αυτό, Δηλαδή, ένας... καταρχήν να δούμε τα στοιχεία τα οποία αποστέλλονται. Τα στοιχεία τα οποία αποτέλεσμαται. Τα στοιχεία που αποστέλλονται είναι οι καταθέσει ταμευτηρίου και οι προθεσμιακέ μα καταθέσει. Mm -hmm. Οποιεδήποτε χορηγήσει έχουμε στου τραπεζικού μα mm -hmm. λογαριασμού. Οι επενδυτικοί λογαριασμοί παντό είδου, ε, χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων πιστοτικές κάρτες. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα μας εδώ. Τραπεζικές θηρίδες, λογαριασμοί πληρωμών, προπληρωμένε mm κάρτε -hmm. προπληρωμένες κάρτες και το ηλεκτρονικό μας πορτοφόλι. Δηλαδή ακόμα και το wallet το οποίο υπάρχει μέσα στο κινητό και το οποίο έχει κυρίω τι κάρτες μας τι περισσότερε φορές ουσιαστικά. Θα ακόμα και αυτό. Τα έχει και αυτό. Ωραία. Επίτι, ουσιαστικά θα μπορεί το... να δει έτσι. πολύ γρήγορα ένα φορολογικό έλεγχο. Mm. Βλέποντα τα εισοδήματα που έχουμε δηλώσει στη φορολογική μα δήλωση. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα τελευταία πέντε χρόνια ή κάθε έτο, εάν παραδείγματο χάρη εγώ για το 2022 έχω δηλώσει τη δήλωσή μου 50.000 ευρώ εισόδημα και έχουν περάσει από του τραπεζικού μα λογαριασμού 70, 80, 100.000 ευρώ, ναι. Αυτομάτως υπάρχει υπόνοια για το πώ έχω διακινήσει χρήματα περισσότερα από αυτά που δηλώνω ότι έχω εισπράξει. Mm. Έτσι, σε καλεί ο ελεγκτή και θα πρέπει να αποδείξει την οποιαδήποτε πίστοση έχει γίνει στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Μάλιστα. Ναι, πρέπει, να, πρέπει να, να είσαι σε θέση να του πει ότι αυτά τα χρήματα τα οποία είναι εδώ αλλά δεν, είναι, δεν, δεν συνοδεύονται από κάποιο παραστατικό, από κάποιο τυπολόγιο έχουν προέλθει από αυτό. Γιώργο ή... είναι ε, αυτό που εμεί λέμε γραμμή-γραμμή. Mm -hmm. Σου στέλνει το σύνολο των πιστώσεων που έχει πάρει από τι τράπεζε και δεν δικαιολογεί κατάθεση 50 ευρώ, μεταφορά 150 ευρώ. Και πρέπει γραμμή-γραμμή να εξηγήσει και να αιτιολογήσει την προέλευση των χρημάτων αυτών. Μάλιστα. Μάλιστα. Από πού μπήκαν. Από πού και γιατί. Φαντάζομαι το ανάλογο και, και από πού βγήκαν, έτσι. Σωστά. Μπορεί να πάει ε, στη συνέχεια ο έλεγχο και σε αυτόν που σου έχει δώσει τα χρήματα, γιατί και πόσο τα έδωσε. Μάλιστα. Μάλιστα. Σπύρος, σε ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα. Καλή συνέχεια.